Για έλατε να καλωσορίσουμε την κυρία Ελία Ανδριοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο, εδώ κοντά μα, στη γειτονιά μα. Καλώ ήρθατε, κυρία Ανδριοπούλου. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλά. Πέντε χρόνια συμπληρώνονται και αν μπορούσατε να διαλέξετε και να μας εξηγήσετε σύντομα τι έχει επιτευχθεί αυτά τα πέντε χρόνια. Βεβαίως. Καταρχήν είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι το κέντρο πολιτισμού είναι μια δωρεά. Ξεκίνησε δηλαδή από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οραματίστηκε, το χρηματοδότησε και σαν σήμερα ακριβώ, πριν πέντε χρόνια το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος παρέδωσε το έργο στην Ελληνική Πολιτεία. Στο ελληνικό δημόσιο, Ας, σε όλου εμά. Ακριβώ 23 Φεβρουαρίου του Ωραία. 2017. Ε, και από τότε... Τι ε, ουσίες... ήταν η σταθμία όλα αυτά τα χρόνια? Το... Τι θα ξεχώριζα το, το σταθμό το... στο ίδρυμα? Το βασικό ο βασικό στόχο και το όραμα με αυτή τη δωρεά του Ιδρύματο ήταν το κέντρο πολιτισμού να αποτελέσει έναν ανοιχτό δημόσιο χώρο, προσβάσιμο από όλου, όπου κανεί να, να, μπορεί να συμμετέχει σε αθλητικέ εκδηλώσει, σε πολιτιστικέ, σε εκπαιδευτικέ. Το πετύχατε αυτό στο Ίδρυμα. Ε, θεωρούμε πω το έχουμε πετύχει, το πετύχει, γιατί Α. μετά από πέντε χρόνια έχουμε δεχτεί πάνω από 20 εκατομμύρια επισκέψει. Και επισκέψεις. ένα σημείο αναφορά στο Ίδρυμα. 20 εκατομμύρια. Πάνω από 20 εκατομμύρια επισκέψει σε πέντε χρόνια. Από συμπε... παντού. Από παντού, από όλη την Αττική, όλη την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Και το έχει γκαλιάσει όλο ο κόσμο το ίδρυμα. Το ίδρυμα δεν είναι για την ελίτ. Αυτό ήταν ο στόχο. Αυτό είναι το, βασικό, νομίζω, ο ο Αυτό είναι το όραμα. Λέβαια. Να είναι ανοιχτό, να είναι συμπεριληπτικό, ο καθένα να βρίσκει κάτι εκεί που τον εκπροσωπεί mm -hmm. και φυσικά να δημιουργηθούν και αυτέ οι υπερχέ εγκαταστάσει για δύο εθνικού πυλώνε μα, την Εθνική Λυρική Σκηνή και την Εθνική Βιβλιοθήκη τη Ελλάδο, mm -hmm. που ε, μπορέσαν μέσα από τι νέε εγκαταστάσει να προσφέρουν και εκείνοι περισσότερε υπηρεσίε. Και πρώτη πενταετία έφυγε. Έρχεται η επόμενη. Και οι στόχοι για αυτή. Ε, ουσιαστικά, είναι ένα... είμαστε ένα κοινο... κοινο... ένας κοινοφιλή ε, ε, οργανισμό. Οπότε, σκοπό μα είναι να ενισχύσουμε το κοινωνικό μα αποτύπωμα. Mm -hmm. Να αφορά ακόμα περισσότερο κόσμο το κέντρο πολιτισμού, να έχουμε τέχνη στο δημόσιο χώρο και να είμαστε σημείο αναφορά για το πώ αξιοποιήκαν το δημόσιο χώρο. Να έρχονται οι επισκέπτε μα και να συμμετέχουν σε όλε αυτέ τι δράσει και να αυξηθούν οι επισκέπτε μα ε, που, που μπορούν να αξιοποιήσουν όλα αυτά. Και να, να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο τι συνέργειέ μα με άλλου οργανισμού. Έχουμε συνεργαστεί με πάνω από 40 φορεί. Από εδώ ή από το εξωτερικό. Και ε, χώριου φορεί και διεθνεί. Mm. Ε, πολύ πρόσφατα ξεκινήσαμε τη συνεργασία με το Lincoln Center for Performing Arts στη Νέα Υόρκη. Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα. Αυτό θέλουμε να το περισσότερο. Κάποιε προσωπικότητε έχουν επισκεφτεί το Ίδρυμα που και αυτό είναι ένα σημαντικό Έ, έχει γεγονός. Έχει γίνει το πόσιμο τη σύγχρονη Αθήνα. Και μπορούμε μέσα από τι δωρεέ που συνεχίζει και μα δίνει το δρυμα Σταύρο Νιάχα να προσφέρουμε πολλέ εκδηλώσει και mm. να να, να έρχεται... Να, ε, είναι ε, έρχεται κάτι σημαίνει. που μα κάνει περήφανο όλους τους Έλληνες στο Ίδρυμα, και όπω λέτε σημείο αναφορά δεν υπάρχει ευθόλια για αυτό. αυτό, σας ευχαριστούμε και έκυψε, πολύ και ευχόμαστε Είτε, είναι. έτσι να συνεχίσει και το επόμενο διάστημα και να μπορέσουμε καλά, να, και να προσφέρουμε. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.